Εντάξει, να πάμε στον καλεσμένο μας, Κώστα, κυπελούχος Ελλάδος. Ναι. Ο λόγος για τον Γιώργο Κούτσι, τον καλησπερίζουμε εδώ από τον Λίμπερο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλώς τον. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εσύ πώς θα περνάς αυτό το διάστημα της καραντίνας, του lockdown, πες το πώς θέλεις? Περίπου όπως όλος ο κόσμος. Σπίτι, οικογενειακά, περιορισμένα, και περιμένουμε τις ειδήσεις να δούμε αν θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, για να πάρουμε και εμείς τα ανάλογα μέτρα και να έχουμε και την ανάλογη συμπεριφορά. Η υπομονή σου είναι σε καλό έτσι επίπεδο για τις επόμενες δύο κρίσιμες εβδομάδες που έχουμε με τον Κώστα? Δεν αποτελώ εξαίρεση. Όχι, όχι, δεν αποτελώ εξαίρεση. Υπομονή νομίζω όλων μας. Κάπου εδώ θεωρώ ότι έχει τελειώσει, και σε συνδυασμό ότι ανοίγει και ο καιρός και βλέπουμε καταπληκτικές μέρες, βλέπουμε ήλιο. Νομίζω ότι και όσοι είχαν κάποια έτσι υπομονή, νομίζω ότι θα εξαντληθεί και σε αυτούς. Ναι. Περιμένοντας να ακούσουμε κάτι καλύτερο στις ειδήσεις, να κινούμαστε λίγο, να μην αγαλματώσουμε. Γιατί άμα μείνεις πολλές ώρες, μέρες ακίνητος, αγαλματώνεις στο τέλος. Δεν είναι μόνο θέμα υπομονής, είναι και εντάξει, θέμα... Ναι, εντάξει, είναι... ναι, συμφωνώ. Είναι μια κατάσταση δυσάρεστη για όλους τώρα. Και αντιλαμβάνεσαι ότι και η διάθεση τώρα που συνδυάζεται πάντα με την εποχή, αυτό ας πούμε σε κάνει περισσότερο να θέλεις να βγεις έξω, να περπατήσεις. Που όπως γνωρίζεις διατρέχονται και οι ανάλογοι κίνδυνοι, έτσι, γιατί ο κορονοϊός είναι εδώ, δεν έχει φύγει. Και αν βλέπεις Γιώργο και Κώστα και εικόνες στο εξωτερικό που σιγά σιγά ανοίγουν η εστίαση, τα μπαρ, λίγο αρχίζεις και... Παρότι γνωρίζουμε όλοι μας ότι όντως αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι υπάρχει ακόμα εδώ, δεν είναι... Αλλά σαφώς και υπάρχει, δεν είναι επικαιρός ότι δεν υπάρχει. Επηρεάζει αυτό, επηρεάζει. Ναι. Πώς συμπεριφέρονται οι άλλες χώρες, ναι, επηρεάζει. Ωραία. Για άλλο λόγο σε καλέσαμε, Γιώργο, αλλά πάντα έτσι θέλουμε να μαθαίνουμε πώς περνάει ο κάθε καλεσμένος μας. Είναι το θέμα της επικαιρότητας. Βέβαια, βέβαια. Και απασχολεί τους πάντες. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα έτσι πιο δικά μας και κάνε μας και εσύ έτσι μια ανάλυση της εικόνας του φετινού ΠΑΟΚ, Γιώργο. Κοίταξε, της φετινής εικόνας. Καταρχήν είναι γεγονός ότι επί εποχή Σαββίδη θεωρώ ότι κάνει τη χειρότερη πορεία του. Θεωρώ ότι είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο την παρούσα φάση. Θα πρέπει το καλοκαίρι να πάρθουν κάποιες πολύ σοβαρές αποφάσεις για να μην έχουν, να μην έχει ο σύλλογος την ανάλογη πορεία και του χρόνου. Επομένως θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν πάρα πολλά πράγματα, να πάρουν σωστές αποφάσεις, να μην πάρουν αποφάσεις εν θερμό, με αποτέλεσμα να είναι οι κατάλληλες και οι πιο σωστές για να αλλάξει η εικόνα. Είναι δυσάρεστο να βλέπεις ας πούμε αυτή τη μεγάλη διαφορά ας πούμε που υπάρχει ανάμεσα, εννοώ τη βαθμολογική διαφορά έτσι, ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, αν πούμε ότι είναι αυτός ο κύριος αντίπαλός του, διεκδικητή δηλαδή του πρωταθλήματος. Επομένως λοιπόν το καλοκαίρι θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις ουσιαστικές. Αποφάσεις ουσιαστικές σε ό,τι αφορά... Ακούγαμε. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Αποφάσεις ναι. Ουσιαστικές. Άρα εννοείς χρειάζεται ένας σοβαρότερος προγραμματισμός και ένα πλάνο το οποίο θα υπηρετηθεί μέχρι το τέλος. Και αυτό να, πρέπει να διέπεται ας πούμε από την απόλυτη οργάνωση στο σχεδιασμό που έχεις να κάνεις. Με βάση πάντα το στόχο που έχεις. Αν ας πούμε ο στόχος σου είναι, ξέρεις κάτι, εγώ θα περιμένω 3 χρόνια και θα κάνω μια ομάδα, ξέρω εγώ, από νεαρά παιδιά, Έλληνες, τέλος πάντων και όλο αυτό, okay, είναι ένα project. Το θέμα είναι πώς το υποστηρίζεις. Από την άλλη μπορείς να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα αξιολογήσω τους ποδοσφαιριστές, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν, ας πούμε, που θεωρώ εγώ, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να με βοηθήσουν και του χρόνου, ποιοι δεν είναι, να πάρεις, ας πούμε, παίκτες πρώτης γραμμής και να διεκδικείς εξ αρχής το πρωτάθλημα.
λέω έτσι δύο, ας πούμε, δύο ενδεχόμενα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος ο οποίος θα επιλέξουν θα πρέπει να είναι οργανωμένος, θα πρέπει να είναι στοχευμένος, θα πρέπει, θέλει πάρα πολύ δουλειά, με λίγα λόγια, για να πετύχει έτσι. Επειδή, Γιώργο, βλέπεις το ποδόσφαιρο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το βλέπει ο μέσος φίλαθλος και επειδή έχεις αγωνιστεί και επειδή είσαι και προπονητής, okay, όλη η ομάδα πιστώνεται μια επιτυχία, όλη η ομάδα χρεώνεται μια αποτυχία και είναι κατά κοινή ομολογία παραδεκτό ότι όλη η ομάδα κάνει επίθεση, όλη η ομάδα κάνει άμυνα. Πού εντοπίζεις όμως το θέμα του φετινού ΠΑΟΚ, μάλλον όχι το θέμα, έχει αρκετά θέματα, συμφωνούμε όλοι. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα πού εντοπίζεις, είναι η αμυντική αστάθεια, είναι το ότι ο ΠΑΟΚ η μεσαία του γραμμή δεν έχει το Μίσιτς, δεν έχει παίκτες πιο αθλητικούς, είναι κάτι άλλο που έχεις εντοπίσει? Κοίταξε, εγώ δεν θα σου πω, δεν θα πάω σε πρόσωπα, ας πούμε, δεν θα σου πω ονόματα στο ερώτημα που μου κάνεις, θα σου απαντήσω λίγο διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ταυτότητα σαν ομάδα. Δεν έχει μία, δηλαδή δεν βλέπω κάτι το οποίο, ας πούμε, να ταυτίζεται, να υπάρχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα πλάνο το οποίο, ας πούμε, εξυπηρετεί με βάση τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Βλέπουμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του και κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά και κατά τη διάρκεια της πορείας. Δηλαδή βλέπουμε 2-3 παιχνίδια να είναι πάρα πολύ καλός, βλέπουμε, ξέρω εγώ, 2 άλλα παιχνίδια να εστερεί, δέχεται πολύ εύκολα γκολ. Όλα αυτά λοιπόν είναι ανασταλτικοί παράγοντες στο να κάνεις μια καλή πορεία. Επομένως, όπως προείπα, θα πρέπει αυτή τη χρονιά κατά κάποιον τρόπο να υπογραμμίσουν τα λάθη τους, να δούνε τι έφτιαξε, τι πήγε, τι δεν πήγε, τι θέλουμε να κάνουμε και να κάνουν μια νέα αρχή. Τελευταίος στόχος είναι το κύπελλο. Στην παρούσα φάση λοιπόν εκεί πρέπει να δώσει όλο το βάρος του, έτσι ώστε να μην πούμε ότι αυτή η χρονιά πήγε εντελώς χαμένη. Πάνω σε αυτό που λες, το τελευταίο για την αστάθεια και την μη παρουσία ενός ξεκάθαρου πλάνου, επίσης συμφωνούμε φαντάζομαι όλοι και εγώ και ο Κώστας, έχει τονίσει πολλές φορές ο Κώστας, Γιώργο, ότι άλλη ομάδα έκανε προετοιμασία, άλλη ομάδα ήταν στον Αύγουστο, άλλη ομάδα τον Γενάρη και όντως δηλαδή ξεκίνησε ο Πέλκας, ο Λιμνιός, ο Γιαννούλης, ο ΑΚΠΟ, ήρθαν άλλοι παίκτες, ξανά άλλαξε το ρόστερ, άλλαξε προπονητή. Όλο αυτό που είπες, που περιέγραψες, κατά πόσο αποδεκτό είναι με βάση το γεγονός ότι το ρόστερ αλλάζει μήνα με το μήνα σχεδόν? Ναι, εντάξει, αλλάζει το ρόστερ. Το θέμα είναι ποιοι φεύγουν και ποιοι έρχονται. Δηλαδή, αυτοί που έφυγαν ή αυτοί που ήρθαν, να το πω έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, αυτοί που ήρθαν ήταν καλύτεροι από αυτούς που έφυγαν? Είναι ένα ερώτημα. Αυτό το επομένως το... οι επιλογές σου προφανώς δεν ήταν και οι πιο σωστές ή ήταν οι καλύτερες. Από εκεί και πέρα λοιπόν οι αλλαγές αυτές λες με βοηθήσανε ή δεν με βοηθήσανε. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι, ας πούμε, κάποια παιδιά έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος τους. Έχει τελειώσει. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουν κάποιες επιλογές οι οποίες ενδεχομένως μπορεί συναισθηματικά, ας πούμε, ο κόσμος να είναι δεμένος με κάποιον παίχτη, αλλά εκτιμώ ότι έχει τελειώσει ο κύκλος. Ναι. Θεωρώ, Γιώργο, δεν ξέρω να συμφωνήσω, ότι την κριτική για το αν αυτοί που ήρθαν ήταν εισάξιοι, χειρότεροι ή καλύτεροι από αυτούς που έφυγαν, θα την κάνουμε με την ολοκλήρωση της σεζόν, όταν θα έχουμε πια και ολοκληρωμένη εικόνα. Ωστόσο, το γεγονός ότι άλλη ομάδα ήταν αυτή που απέκτησε... Εντάξει, εγώ, Κώστα, κοίταξε, εγώ έχω άποψη, να ξέρεις. Δηλαδή, δεν θεωρώ, ας πούμε... Απλά σέβομαι αυτό που λες και συμφωνώ. Δεν θεωρώ, ας πούμε, τον Τζέκο καλύτερο από τον Άκπο. Συμφωνώ, απλά... Δεν θεωρώ, ας πούμε, το Μουρκ, που είναι καλή παίχτες, έτσι, δεν λέω ότι είναι άχρηστη. Καλή, ναι. Προς Θεού. Όχι. Τον Μπέλκα, ας πούμε, το θεωρώ πιο καλό παίχτη. Ναι. Ωστόσο, πέρα από τις επιλογές... Ναι, okay. Λέω ότι πέρα από τις επιλογές είναι δύσκολο να υπηρετηθεί ένα τέτοιο project. Τι λέω? Η ομάδα που έπαιξε play-off τον Ιούλιο, που έπαιξε κόντρα στην Μπεσίκτας και στην Μπενφίκα και τις απέκλεισε, δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή ομάδα.
Δηλαδή, έχει φύγει ο προπονητής και το επιτελείο του. Έχουν φύγει κάποιοι παίκτες. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το. Ακόμα και αν αυτοί που ήρθαν ήταν καλύτεροι από αυτούς που έφυγαν, το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις μια ομάδα μέσα σε μια χρονιά διεκδικώντας και διακρίσεις. Έτσι πιστεύω. Εκτός αν γίνονται θαύματα στο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό που λες. Σωστό είναι. Αλλά ξέρεις, όλοι έχουμε την αμφιβολία ότι δεν πείθει η εικόνα. Δηλαδή δεν είμαι πεπισμένος, ας πούμε, ότι με τα ίδια παιδιά αυτά που είναι τώρα του χρόνου θα παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μας. Κατάλαβες, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Όχι, συμφωνώ. Δεν είναι διαφορά, γιατί αλλά εκτιμώ... την ίδια άποψη. Έχουμε την ίδια άποψη. Αυτή είναι και η εικόνα του κόσμου. Αυτός είναι και ο προβληματισμός ο δικός μου και του Στέργιου, ότι πώς αυτό που βλέπουμε μπορεί να βελτιωθεί. Μπορεί. Πιθανότατα όχι, αν δεν γίνουν παρεμβάσεις σοβαρές. Αυτό είναι ο προβληματισμός. Πιστεύω δεν μπορεί να βελτιωθεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να βελτιωθεί. Πρέπει να πάρει, το καλοκαίρι πρέπει να πάρει παίκτες. Δεν το συζητώ. Ο Παύλο Γκαρσία, Γιώργο, τι άποψη έχει αφήσει μέχρι τώρα, βλέποντας τα πράγματα απ' έξω. Με τα θετικά του και με τα αρνητικά του, ξέρω εγώ, την απειρία του, αλλά την ιδιοσυγκρασία του, το ξέρει το κλαμπ, έχει θετικά και αρνητικά η όλη ιστορία. Πώς βλέπεις την παρουσία του, σχεδόν 5-6 μήνες που είναι στον πάγκο? Κοίταξε, εκτιμώ ότι και ο κόσμος περίμενε περισσότερα, απογοητεύτηκε. Σε κάποια πράγματα δεν εκτιμώ ότι είχε την απόλυτη ευθύνη, σε κάποια άλλα σαφώς και έχει ευθύνη. Προπονητικά δεν πιστεύω ότι έπεισε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ίσως να βιάστηκε να πάρει ένα τόσο μεγάλο καράβι και να το πάει σε μια πολύ μεγάλη φουρτούνα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει και θα έπρεπε τα πρώτα βήματα να μην ήταν τόσο μεγάλα. Δεύτερον, θα πρέπει να ήταν περισσότερο προετοιμασμένος. Δεν είναι προετοιμασμένος. Χαρακτηριστικό είναι, δεν έχει πτυχίο. Επομένως, λοιπόν, εκτιμώ ότι βιάστηκε πολύ, πάρα πολύ για να αναλάβει, ας πούμε, μια τέτοια... Ξέρεις και εσύ όμως ότι όταν σε καλεί ο ΠΑΟ και το περιμένεις τόσα χρόνια, ωραία να το λέμε εμείς, αλλά στην πράξη είναι λίγο δύσκολο. Γιατί όντως φαντάζομαι ήξερε που έπληκε. Κοίταξε, πρόσεξε, ναι, πρόσεξε με, και εγώ αν ήμουν στη θέση του, το ίδιο θα έκανα, έτσι. Δεν τάζω τον εαυτό μου. Είναι πολύ μεγάλο, ας πούμε, το ΔΕΛΕΑΡ. Και με την εμπειρία τώρα που έχω και με τις σχολές και με τα πτυχία, που είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, και εγώ όταν, ας πούμε, είχα παράδειγμα το ΕΦΑΑ, είχα την αίσθηση ότι μπορούσα, ας πούμε, να προπονήσω ομάδα Super League 1. Όταν όμως πήγα στο Pro, σας λέω ξεκάθαρα ότι ευχαριστούσα τον Θεό που δεν μου έτυχε αυτή η ευκαιρία. Και για να σας το λέω εγώ τώρα αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι σοβαρό. Δηλαδή λαμβάνεις γνώση την οποία, ας πούμε, δεν την έχεις. Το ποδόσφαιρο δεν είναι, δηλαδή, ναι, ήμουν ποδοσφαιριστής, ξέρω εγώ, είχα εμπειρίες από καλούς προπονητές, έχω παραστάσεις, αυτά όλα βοηθάνε, ασφαλώς. Ασφαλώς. Αλλά άλλο το ποδοσφαιριστής, άλλο το προπονητής, έχει αλλάξει πάρα πολύ. Παράλληλα όμως δεν είναι και μόνο θεωρία, εντάξει, γιατί και εσύ έχεις παίξει ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο να πάρει τα πτυχία και να είναι οκ. Okay. Χρειάζονται και τα δύο. Όχι, όχι, αυτό σου λέω. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω, αυτό λέω. Αλλά εδώ μιλάμε για ΠΑΟΚ. Θα πρέπει πρώτα, λοιπόν, δηλαδή αν ήμουν εγώ στη θέση, ας πούμε, του Παύλου και έχοντας όλα αυτά, ας πούμε, τα θέματα, θα πήγαινα σε μια μικρότερη ομάδα, ξέρω εγώ, να κάνω τα πρώτα μου βήματα. Και μετά, ας πούμε, θα πήγαινα στον ΠΑΟ. Γιατί η πόρτα του ΠΑΟ και τον Γκαρσία είναι πάντοτε ανοιχτή και διάπλατα. Έτσι, δεν το δεν σημαίνει αυτό, ας πούμε, ότι θα πήγαινε σε κάποια άλλη ομάδα και θα έκλεινε την πόρτα ΠΑΟ, ξέρεις, στον Γκαρσία. Αλίμονο.
Άλλο μόνο. Απλά θεωρώ ότι δεν ήταν έτοιμος. Νόμιζε εκείνος ότι ήταν έτοιμος. Κάπως έτσι ξεκίνησε και ο Ίβιτς όμως. Και ήταν απόλυτα πετυχημένος στον ΠΑΟΚ. Με τον ίδιο τρόπο που λες. Δεν είχε το πτυχίο το οποίο έκτισε στην πορεία. Προερχόμενος χωρίς εμπειρία από την ΚΑΠΑ 19. Ίσως τον ευνόησαν περισσότερο οι συνθήκες. Ναι, ήταν σε μια άλλη συγκυρία ο Βλάντα. Ήταν σε μια άλλη συγκυρία. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν σε μια περίοδο η οποία υπήρχε κατά κάποιο τρόπο ένας οργασμός και μια δίψα για διακρίσεις και τίτλους. Ήτανε σε, οι παίχτες αυτοί, οι επιλογές που είχαν κάνει, δεν ξέρω ποιες είχαν κάνει τότε, ήταν αποδοτικοί και ήταν πάρα πολύ καλοί την περίοδο εκείνη. Επομένως έπεσε και σε μια συγκυρία. Φυσικά έπαιξε ρόλο και ο Βλάντα, δηλαδή αποδείχθηκε πραγματικά με καλό προπονητής. Η ομάδα του είχε μια ταυτότητα και αυτό το εγχείρημα πέτυχε. Δεν σημαίνει όμως ότι κάθε φορά θα φέρουμε έναν προπονητή από την ΚΑΠΑ 19 και θα πετυχαίνει. Μπορεί να πετυχαίνει, μπορεί και να μην πετυχαίνει. Το ίδιο ισχύει και για έναν έμπειρο όμως, έτσι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση... Και έναν έμπειρο ορίστε, να φέρεις, έχουμε δει παραδείγματα που δεν πετυχαίνουν, ακόμα και οι έμπειροι. Είναι θέμα το πώς κουμπώνει κάποιος με την ομάδα, νομίζω. Και η εμπειρία, βέβαια, ο Βλάνταν, νομίζω ότι είχε και το πτυχίο, επομένως, ήταν πιο έτοιμος, θα έλεγα εγώ. Όχι, όχι, δεν το είχε, το πήρε στην πορεία, το πήρε μετά. Το πήρε μετά. Δεν είμαι βέβαιος. Ναι, το θυμάμαι καλά, το πήρε στην πορεία. Αν ο ΠΑΟΚ, υποθετική ερώτηση για συζήτηση, κατακτήσει το κύπελο και τερματίσει στη δεύτερη θέση του πίνακα, του βαθμολογικού πίνακα, θα μπορούμε να πούμε ότι ήταν πετυχημένος ο Πάμπλο Γκαρσία? Η χρονιά ασφαλώς έφερε τίτλο. Ναι. Δεν συζητάμε αυτό, ρε Κώστα. Έφερε τίτλο στον ΠΑΟΚ. Του το εύχομαι και μέσα από την καρδιά μου. Δεν το συζητάμε αυτό. Ούτε λέω να διώξει τον Γκαρσία, ή ξέρω εγώ, δεν κάνει, είναι ακατάλληλος. Καμία σχέση, έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που πιστεύουν στον Παύλο, θα πρέπει και να τον υποστηρίξουν. Να πω έτσι λίγο, να γελάσουμε και λίγο. Κάποτε μίλαγα με έναν, δεν θα σας πω το όνομα, με έναν προπονητή. Μεγαλύτερος από μένα, πολύ μεγαλύτερος. Μίλαγαμε τέλος πάντων για μπάλα και συζητούσαμε για παίχτες, ξέρω εγώ, για σιλουμπλάκου να δεις, μου λέει. Επειδή μου λέει τώρα ξεκινάς, ήμουν στις αρχές. Λέω, όταν έχεις, μου λέει, μακαρονάδα και κιμά, θα κάνεις μακαρονάδα με κιμά. Ας τα μακαρονάδα δεν γίνεται. Αυτή όμως η μακαρονάδα πρέπει να τρώγεται που θα κάνεις. Δηλαδή θέλω να μου πει ότι αν δεν έχεις τα υλικά, αν δεν έχεις την πρώτη ύλη, όσο και καλός να είσαι, δεν μπορείς να το αλλάξεις, να το κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που δεν είναι. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, Γιώργο, τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο το βλέπουμε και στο εξωτερικό, αυτό που λέμε η σύνθεση χαρακτηριστικών. Εντάξει, δηλαδή δεν φτάνει να έχει μια ομάδα καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, πρέπει να κουμπώνει ο ένας τον άλλον και να κουμπώσουν και να υπηρετήσουν και το πλάνο που θες να παίξεις σαν προπονητή, σαν κλαμπ και ενδεχομένως. Είναι μια υπόθεση, μόνο απλή δεν είναι. Είναι και οι επιλογές σου. Δηλαδή λέει, ας πούμε, έτσι, ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς είναι, λέει, καλός προπονητής, γιατί οι αλλαγές του, ξέρω εγώ, είναι... Ο Μάρτινς έχει αλλαγή το Φορτούνι και το Χασάν. Που είναι παίχτες που μπορούν να σου αλλάξουν την εικόνα. Δηλαδή όποτε μπαίνει ο Χασάν βάζει γκολ. Ο Φορτούνις, ας πούμε, μπαίνει στο, ξέρω εγώ, στο 60 και αλλάζει, ας πούμε, το παιχνίδι. Και λέω εγώ, ας πούμε, ότι αυτοί οι δύο παίχτες σε ποιες ομάδες θα ήταν και δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή του εκάστοτε προπονητή. Έτσι είναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οι επιλογές και το υλικό που έχει παίζει καθοριστικό ρόλο. Όσο και καλός προπονητής να είσαι. Ναι. Και το υλικό που έχεις στα χέρια σου και πώς το εκμεταλλεύεσαι αυτό το υλικό, πώς το διαχειρίζεσαι. Βέβαια. Εκεί μετά είναι και η ικανότητα του προπονητή, το πώς το εκμεταλλεύεται. Κάτι τελευταίο, αυτό, Γιώργο, από μένα τουλάχιστον, πρέπει να βάλουμε στην κουβέντα και ότι διανύουμε μυστήριες μέρες για το ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπουμε και στο εξωτερικό ομάδες που δεν διεκδικούσαν Champions League να διεκδικούν
βλέπει για παράδειγμα τη West Ham, ομάδες παραδοσιακές στις χώρες του να μην μπορούν να καταφέρουν, είναι μέρος της κουβέντας τα άδεια γήπεδα, η πανδημία, η μυστήρια προετοιμασία, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε προετοιμασία μία εβδομάδα ουσιαστικά στο Πήλιο, είναι μέρος της κουβέντας. Είναι μέρος της κουβέντας, αλλά όλα αυτά που είπες είναι σωστά, δηλαδή επηρεάζουν μια κατάσταση. Άλλο να έρθει, παράδειγμα, ο Πανετολικός σε μια άδεια τούμπα και άλλο να έρθει σε μια γεμάτη τούμπα. Δηλαδή στο ψηφιακό του, η Λίβερπουλ έκανε να κερδίσει 2 μήνες στο Άνφιλτ. Η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ που πέρσι σάρωσε τα πάντα, έχει την προμήθεια. Ακριβώς. Ναι. Ίσως με κόσμο, δηλαδή τα πράγματα είναι αλλιώς ακόμα για ομάδες που έχουν κόσμο, όπως ο ΠΑΟΚ. Έτσι, ναι. Είναι η πίεση αυτή λοιπόν που ασκεί ο κόσμος, είναι τέλος πάντων είναι πάρα πολλά πράγματα, είναι, λείπει αυτό το πράγμα, δεν το συζητάμε. Και θα πω και κάτι άλλο, ότι βλέπουμε ότι οι πιο ας πούμε θεωρητικά αδύναμες ομάδες έρχονται πιο κοντά στις μεγάλες. Δηλαδή έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο που κάποτε ας πούμε θα έπαιζες παράδειγμα με κάποια υποδιέστερη ομάδα, να μην πω όνομα, και έλεγες θα έρθει στην Τούμπα, θα φάει 3-4, θα δούμε. Τώρα βλέπεις ότι αυτές οι ομάδες έχουν γίνει ανταγωνιστικές. Οι προπονήσεις, η εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, οι επιλογές, παίζουν πολλά ρόλο και αυτό το κάνει ενδιαφέρον. Εκτιμώ λοιπόν και του χρόνου θα υπάρχουν εκπλήξεις, θα υπάρχει ο ανταγωνισμός, θα είναι μεγαλύτερος. Τουλάχιστον στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ήσουν to the point, ακριβώς με σαφή άποψη και τεκμηρίωση. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σημαίνει.